Σου έχει λείψει. Βέβαια, σε βλέπουμε συχνά στη τηλεόραση, αλλά σου έχει είναι. Λήψη εσένα η τηλεόραση. Γιατί σε έχουμε... σε έχουμε, ταυτίσει. Να, χρόνια τώρα με τα πρωινά. Σκά. Πρωινή ενημέρωση, ενημέρωση, 7 και 21, λέει. Oh. <laughs> το 18. Κοίτα τώρα ναι. που πετύχαμε. Και τι με, ώρα, ώρα ξύπναγες, δηλαδή. Ξυπνούσα τρεις ώρα περίπου εκεί. Ναι. Ήταν yeah, πολλά έλεγα... τα χρόνια. Δεν μου λείπει καθόλου το πρωινό ξύπνημα, το μισό. Πλέον κοιμάμαι δύο το βράδυ και ξυπνάω 9 το πρωί. Απόλαυση. Mm. Ε, δεν θα επέστρεφα με τίποτα σε αυτό. Όσε προτάσει μου έχουν γίνει ήταν μόνο γι' αυτό, δυστυχώ. Έχουν ταυτή, Και δεν ήταν πράγμα. κάτι που θα το επιθυμούσα γιατί νομίζω ότι ό,τι είχα να δώσω σε αυτό το έδωσα. Και νομίζω ότι μπορώ να κάνω άλλα πράγματα. Μεσημεριανό, βραδινό, απογευματινό. Τόσε ώρε έχει αυτό το 24ωρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιο θα ήταν το ιδανικό σε αυτή τη φάση τη επαγγελματία. Το ιδανικό για εμένα θα ήταν να κάνω κάτι ε, βραδινό mm -hmm. ή να κάνω μια εκπομπή που να μην ήταν στο στούντιο, να ήταν όλοι εξωτερικοί, mm. όλοι, με γυρίσματα, με συνεντεύξεις και τα λοιπά. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην γίνεται αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση, αλλά εγώ το ετοιμάζω ως project για να το κάνω στο YouTube. Άρα καναλάρχησα, όπως είπες να πριν. Ναι, ναι, ναι. ναι. μου λίγο για την τηλεόραση, γιατί σε βλέπω στα stories σου ότι κάνεις τα σχολιά σου, ναι, ναι. καυστικά ορισμένες mm. φορές. Ε, Πώ βλέπει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, Όπω την ανέφερα και στην τηλεόραση, τραγική. Ποια εκπομπή βλέπει από την ελληνική τηλεόραση, Βλέπω πρωινέ, κάθε μέρα ξυπνάω, θα δω τα πρωινά, δίκα όλα. Τσίμψιλι, breakfast, καινούριου, λιάγκα. Σουσού. Λίγο βλέπω στο ζάπινγκ, mm -hmm. γιατί είμαι στο σπίτι, στον υπολογιστή, στο site κτλ. Ε, και από βραδινές, ε, μου αρέσει ο Αρναούτο πολύ, μου αρέσει ο Γρηγόρης, έχει κρατήσει μια σταθερή πορεία. Mm -hmm, mm -hmm. Δεν με κουράζει, δεν είναι κίτρινο, έχω βαρεθεί την κίτρινήλα. Τι, δηλαδή... Δηλαδή... τι, δηλαδή, τι, δηλαδή, τι δεν βλέπει, <laughs> αλλά... τι δεν βλέπεις, τι δεν σ' αρέσει. Δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά θα σου πω ότι υπάρχουν παρουσιάστες και παρουσιάστριες που ε, ε, δεν είναι κίτρινο, είναι καναρίνια. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον Πέτρο τρία. τώρα, είστε τρία. Δεκεμβρίου κλείνουμε Τρία δεν Ωραία, έχω καταλάβει μερμηνία. τίποτα. Ε. Δεν... Έτσι περάσανε. νεράκι, ναι, καλώ. Να Δεν ακούω. έχω καταλάβει τίποτα. Είστε πολύ ωραίο ζευγάρι, καταρχήν. Εντάξει. Και ευτυχώ που γνωριστήκατε. Ναι, γιατί μου άρεσε η ζωή ο πατρό. Μου άρεσε πολύ που ήρθε στη ζωή μου. Ήταν, ναι. Ήταν από την πρώτη. Τι πιο πολύ σε εκείνον. Αγαπάω την καλοσύνη του. Τη δοτικότητά ναι. του. Αυτό αγαπώ. Είναι mm -hmm. ο πιο καλό άνθρωπο, καλοσυνάτο που ξέρω. Που είναι έξω καρδιά, που θα σε βοηθήσει, που θα σε στηρίξει, θα του ζητήσει ένα, θα σου δώσει δέκα. Αυτό είναι ο Πέτρο. Είπε τώρα, έκανε και δηλώσει. Και θέλω να μου πει κάτι παραπάνω για το γάμο. Τι σχεδιάζει να βάλει, πώ το φαντάζεσαι. Τι εννοεί? Περίμενε. Άνω τέλεια. Καταρχήν, δεν έχουμε πει ότι θα παντρευτούμε, κλείσαμε ημερομηνίε και τέτοια. Είπαμε απλά κάποια στιγμή ότι καλό θα ήταν και εμεί να παντρευτούμε. Αυτό. Πόσα ήθελε, θα ήθελε ένα γάμο μεγάλο και Κοίταξε, με τον Πέτρο, σίγουρα είμαστε και οι δύο πολύ καλοκαιρινοί. πολύ είμαστε του καλοκαιριού πιο πολύ. Ναι. Ε, δεν έχουμε κάποιο πλάνο να πούμε ότι θα κάνουμε γάμο και θα είναι έτσι ή αλλιώ. Που... Στην εκκλησία όμω. Θα παντρευτείτε ναι. με θρησκευτικό. Θα μπορούσα να κάνω και ένα πολιτικό αλλά... που το ήθελε ο Πέτρο. Mm -hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή το έχουμε παγώσει. Γιατί εγώ και εγώ με έχω πάρα πολύ δουλειά. Δεν προλαβαίνω με, να δεν καθίσω λάθο. Τίτλου το, το έχουμε παγώσει. Όχι, όχι, όχι. Δεν προλαβαίνω να... αυτή τη στιγμή να <laughs> καθίσω <laughs> <laughs> να σκεφτώ και να πω να διοργανώσω ναι. γάμο. Το πλάνο υπάρχει για το γάμο, αλλά δεν ναι, είναι ακριβώς. άμεσο και δεν. στο βάθο. Στο... Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ούτω ή άλλω μαζί μένετε. Κοίταξε ναι, θα Να σου είμαι ειλικρινή. Την Κυριακή να παντρευτώ μεθαύριο. Δεν θα αλλάξει κάτι τη ζωή μου το Δευτέρα. Δηλαδή, μαζί μένουμε, είμαστε μαζί. Ε, κάνουμε κανονική ζωή πιο παντρεμένη και από του παντρεμένου. Απλά επειδή είμαστε και οι δύο πραγματικά άνθρωποι που πιστεύουμε, θα ήταν όμορφο να πάρουμε και να, να πάρουμε την ευλογία και να δώσουμε πραγματικού όρκου αγάπη. Ε, καθαρά για την πίστη μα. Mm -hmm. Μόνο γι' αυτό. Ε, το έχω δει αυτό και θα σε ρωτούσα. Έχω δει ότι στο Instagram σου επισκέπτεσαι εκκλησίε, μοναστήρια, mm. προσεύχεσαι, πιστεύει. Πολύ, πολύ, ε? Πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ. Και πριν κάνω τη συνέντευξη, έκανα το σταυρό μου. Πάντα. Είμαι πολύ πιστή και. Και σε βοηθάει αυτό. Είναι θάρρο. Άρα σε βοηθάει, σου δίνει δύναμη πολύ. όλο αυτό Δεν μου δίνει δύναμη, μου αλλάζει τη ζωή. Δεν μου δίνει δύναμη. Ε. Η προσευχή που κάνω, η πίστη που έχω. Και μ, αυτό που νιώθω. Με φέρει μέχρι εδώ που είμαι σήμερα. Πολύ ωραία, Τα έχω πολύ ονειρευτεί, ωραία. τα έχω προσευχηθεί όλα αυτά που έχω κάνει μέχρι και σήμερα και μέχρι και για τον Πέτρο. Mm -hmm. είχα, είχα μέσα μου πίστη ότι θα γνωρίσω έναν άνθρωπο σύντροφο ζωή. Όταν μία φίλη ή ένα σύντροφο yeah. σε προδώσει. Τι κάνεις? Με πολλού τρόπου, τι κάνει. Oh! Με έχει προδώσει η καλύτερη μου φίλη στο, στο, όταν είχα την πρώτη μου σχέση. Mm. Που που έκανε σχέση μαζί του. Με έχουν προδώσει άνθρωποι, αλλά mm -hmm. ξέρει κάτι, είναι αυτό που σου είπα πριν. Τι να κάνω, τόσοι ήταν, τόσο μπόρεσαν. Θέλω να πάμε λίγο, λίγα χρόνια πίσω, να μου πει πώ ξεκινά εσύ τη δημοσιογραφία και πώ. Βρίσκεστε, με τον αυτιά. βρίσκεστε στην τηλεόραση. Λοιπόν, κοίταξε, θα σου κάνω πολύ short το ναι, story, ναι. γιατί δεν το έχω διηγηθεί ποτέ αυτό. Εγώ σπούδασα δημοσιογραφία και όταν σπούδασα πήγα στον Τριανταφυλόπουλο το Μάκη, όσο εκπαιδευόμουν κτλ. Να φύγει Μπήκε κοντά. Δεν την αρχή. Ναι, και του είχα δώσει και πολύ καλά θέματα. Ούσα πιτσιρίκα τώρα, ναι. έτσι. Εκεί ξεκίνησα μετά. Ε, κάναμε μαζί με τον Γιώργο Βαρεμένο την πρώτη ελληνική εκπομπή μετά τον Γιώργο ε, Παπαδάκη. Δηλαδή ήταν mm. πρωινό, ο Γιώργο Παπαδάκη, που είχε τότε και τον Γιώργο Αυτιά. Και πήγαμε εμεί στο Σταρ και κάναμε το 10-12 τότε, τα λόγια Σταράτα. Mm -hmm. Μετά φύγαμε από το Σταρ και έγινε γεννήθηκε το Άλτερ. Πήγα στο Άλτερ και κάναμε τι καθαρέ κουβέντε. Κάνω ένα, ένα διάστημα, κάνω δελτίο ειδήσεων ρεπορτάζ. Έρχεται το Κουίκ και συνεργάζομαι με τον Κουίκ και κάνουμε τότε το πρώτο τηλεοπτικό πάνελ που έγινε ποτέ. Πολλά γυρίσματα, κάναμε το άκοπο μοντάριστο που βγαίναμε στον κόσμο και μιλάγαμε. Δίναμε βήμα στον πολίτη και ήμασταν απέναντι από τον ναυτιά. <σχει> και πολλέ φορέ εγώ του αφήνω. Πάντα γύρω από τον ναυτιά. <σχει> έπαιρνε <σχει> τα θέματα. <σχει> και με έπαιρνε τηλέφωνο το βράδυ και μου λέει: Σε παρακαλώ, βρε κορίτσι μου, θα βγάλετε <σχει> τη Μαρία Ρουμαλιότ. Μπορεί, <σχει> σε παρακαλώ, επειδή τη βγάλετε 7. Μπορώ εγώ να τη βγάλω 7 παρατέταρτο. Τέλο πάντων, είχαμε μια πολύ καλή σχέση. τελείωσε η συνεργασία του Τέρεν Quick στο Άλτερ και ήρθε ο Αυτιά. Και με ζήτησε να είμαι στο team του, γιατί ο ερχόμενο από τον Αλφα στο Άλτερ Εντάξει, δεν το ήξερα όλο το σύστημα. Ε, αλλά ε εγώ ε, το είχα ναι. δουλέψει ήδη. Ναι, ναι, εσύ να δει, το δηλαδή, Το ήξερα τα πάντα. Έκανε και συνταξία, έκανε διάφορα. Και έτσι ξεκινήσαμε με τον αυτιά στο Άλτερ, αλλά μετά από δύο χρόνια έκλεισε το Άλτερ. Ναι. Μείνα μόλι στο δρόμο τότε, ξέρει πώ ήταν. Βέβαια. συνθήκε εκείνε. πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να το κάνω, τα σκέφτομαι. Και μου λέει ο Γιώργο, τι θα κάνουμε τώρα. Του λέω Γιώργο, και ενώ υπάρχει στο Σαββατοκύριακο. Και πήγαμε στο Σκάι και μείναμε για έξι χρόνια στο Σκάι Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία εμπειρία. Είχε ακουστεί τότε ότι είχατε ε, Α πούμε, χωρί του δέντρε. Είμαστε στα ναι. Είναι αλήθεια αυτό, είναι γνωστό. Περίεργα. Εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ γιατί είχα μιλήσει γι' αυτό. Mm -hmm. Είχαμε ε, ε, σταματήσει την εργασία μα άσχημα. Mm -hmm. Αυτή mm -hmm. είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά. Σε είδα τώρα που έβαλε υποψηφιότητα ο Γιώργο Αυτιά για την Ευρωβουλή και ήσουν δίπλα του. Πρώτα δεν ήμουν δίπλα του. Ήμασταν καλεσμένοι και οι δύο σε μια κοινή πρόσκληση για να μα βραβεύσουν. Α, ε. Εγώ δεν ήξερα ότι θα ήταν και ο Γιώργο, ούτε ο Γιώργο ήξερε ότι θα ήμουν εγώ. Και βρεθήκαμε εκεί μετά από τόσα χρόνια, η πρώτη μα συνάντηση τέτα τέτ. Άρα τώρα, σε αυτή τη τα δεν είχατε ξαναβρεθεί ποτέ. από τότε που κόλλησατε επαγγελματικά. Όμως. Μιλήσαμε τηλεφωνικά μόνο μετά το θάνατο του Άγγελου που με πήρε να με συλληπιθεί. Και έτσι ξαναμιλήσαμε. Ναι. Έτσι έγινε. Α, μπράβο το όμω. Ναι. Γιατί ήταν μια δύσκολη. Ναι, εντάξει. Πάει. Και ε, να σου πω την αλήθεια, είμαι ένα άνθρωπο που ε, έχω κάποιε αξίε και ένα κώδικα δικό μου τον οποίο τον ακολουθώ. Θα mm -hmm. ήθελα λοιπόν έτσι να πω μέσα από την καρδιά μου ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζητούμε συγγνώμη όταν κάνουμε λάθο. Και Μεγάλη ταυτόχρονα ποιοντα. πρέπει να έχουμε και τη δύναμη που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο να συγχωρέσει παρά να ζητήσει συγγνώμη. Αλήθεια στο το λέω. Πραγματικά. Mm -hmm. Να έχουμε τη δύναμη να συγχωρούμε του ανθρώπου όταν δεν μας φέρουν το σωστά όταν μας κάνουν λάθος. Όταν κάνουν λάθος απέναντί μας, συγγνώμη. Ναι. Ε, όταν μας κάνουν κακό. Έτσι έγινε με τον αυτιά και αυτός έμεσα με τον τρόπο του λίανε τις γωνίες και εγώ είπα οκ OK, ρε παιδιά, εντάξει. Προχωράμε. Ξέρεις και να σου πω την αλήθεια μετά τον το Άγγελο λίγο τα πράγματα τα έχω δει και εγώ διαφορετικά. Δηλαδή στους ανθρώπους όταν συμβαίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, τραγικό, επαναπροσδιορίζεις τα πράγματα, αλλάζει φιλοσοφία. Φαίνονται τόσο χαζά, τόσο μικρά, τόσο ανούσια ναι. μπροστά σε τραγικά γεγονότα. Κοίτα, επειδή, μου, επειδή σε είχα ζήσει εκείνη την εποχή και ήσουν πάρα πολύ άσκημα. Και μιλούσαμε κιόλα. Να. Ναι, μιλούσαμε και. Δεν σε είχα, Επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια, δεν σε είχα ξαναδεί έτσι τη Μάγδα Ήταν που ήξερα. Με το γέλιο, με την πλάκα, να, με το. ήσουν ένα άλλο να, ναι, ναι. πλάσμα. Ήταν μια σκοτεινή, Μου ζήτησε να μην πολύ. μιλήσουμε γι' αυτό. Ωστόσο, να. μια που το ανέφερε, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα λίγα χρόνια μετά, ποιε είναι οι σκέψει σου. Και ε, ότι όντω ο, ο χρόνο βοηθάει πάρα πολύ. Ο Άγγελο για μένα ήταν ε, και παραμένει ένα το παιδάκι τη καρδιά μου, όπω και η Μελίνα. Έχω δύο παιδάκια στην καρδιά μου. Είναι τα δύο παιδιά τη καρδιά μου. Mm -hmm. Έτσι τα έχω ονομάσει, εγώ έτσι τα έχω μέσα μου τοποθετημένα. Ε, και ο χρόνο όντω βοηθάει και οι άνθρωποι γύρω βοηθούν. Ε, αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε, ότι πρέπει και εμείς να εξελισσόμαστε. Δεν, δεν μπορεί να σταματήσει τη ζωή. Αυτό είναι το δύσκολο. Η ζωή, Η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που λένε και ακούγεται τόσο χαζό, όμω είναι έτσι. έτσι. Εγώ, α πούμε, δεν εργαζόμουν για ένα μεγάλο διάστημα που ήταν λάθο. Υπήρξε κάποια στιγμή στην καριέρα σου τηλεόραση που ένιωσε άσχημα, ένιωσε απογοήτευση, ένιωσε ε, να λυγίζει, να. Θέλω να σου πω κάτι, Μαρία, και θα σου το πω έτσι από καρδιά. Όσε φορέ έχω χάσει τη δουλειά μου, πάντα ήταν για καλό. Πάντα. Μαραι... Σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, έκλεισε το Άλτερ. Όταν έκλεισε το Άλτερ 9 Νοεμβρίου, εγώ 11 Νοεμβρίου έφτιαξα το site Μόνο στο σπίτι. Άρχες και το, να, το Magda, Magda News, ε. Magda ε? News, ναι. Αυτό το site εμένα και πάει μέχρι καλά σήμερα Magda, ε? με έχει κρατήσει ζωντανή, όρθια και είναι για μένα βασικός πυλώνας στη ζωή μου. Πάντα κάνω δύο και τρεις δουλειέ γιατί μετά το Alter είχα την ανασφάλεια, μη χάσω τη μια δουλειά, να έχω την άλλη. Οπότε το site υπάρχει πάντα ό,τι και να γίνει. Ό,τι mm -hmm. και να γίνει. Mm -hmm. ε, είναι ε, η, Κάθε φορά η, η που έφευγα από δουλειά, ναι, έλεγα, δεν έλεγα πού, όπου και να κλάψω, ποτέ. Έλεγα, πάμε, τώρα τι κάνουμε. Τι έχουμε, ένα, δύο, τρία. Αυτό το κάνουμε, όχι, αυτό το κάνουμε, όχι, αυτό το κάνουμε, όχι. Πάμε. Δεν το βάζω κάτω. Mm. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή αυτό. δεν ξέρω. Και τι είναι και, από και το μέσα μέσα κάνω. Σε όλα έτσι, παρουσιάσει. Ναι, oh. Με ρωτάνε τι δουλειά κάνει, γιατί με βλέπουν παντού. Η βασική μου δουλειά είναι δημοσιογράφο με ξένα στην τηλεόραση, τώρα mm -hmm. δεν με βλέπουν στην τηλεόραση και λένε τι κάνει αυτή. Έχω το site πάντα που δημοσιογραφω mm -hmm. κάνω επαγγελματικά παρουσιάσεις εκδηλώσεων, δηλαδή δεν είναι ότι τις παρουσιάζω. οκ, okay, Είναι το δεύτερο μου επάγγελμα, οι εκδηλωσεις mm -hmm. φόρουμ, mm -hmm. συνέδρια. Ξέρουμε ε, και στο Ηρώδιο τώρα στο που παρουσίασες Ηρώδιο με το για το Τασέι. Ήταν, Πολύ ωραία. Ήσουν από τις πρώτες που έκανες κατάψυξη ο Αρίων. Ναι, κρυοσυντήρηση ο Αρίων. Δηλαδή. ο Αρίων όταν το έχεις κάνει εσύ νομίζω ακόμα δεν ξέραμε καλά καλά τι είναι έτσι. Όχι δεν ξέρατε καλά καλά είναι. είχα φάει τέτοιο bullying στο διαδίκτυο Αλήθεια. για αυτό το πράγμα. Τέτοιο Αλήθεια. bullying που έφαγα γιατί μίλησε γι' αυτό στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Και αποφάσισα να πάω και να μιλήσω γι' αυτό για να παροτρύνω και άλλες κοπέλες και άλλες γυναίκες να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, εξέταση στο στήθος κάθε χρόνο και βεβαίως εξέταση γυναικολογική παπ. Mm -hmm. και έλεγχο στην, στο πόσο είναι τα οάρια δυνατά ή όχι. Αυτά τα τρία πράγματα, μια γυναίκα πρέπει να τα κάνει στη ζωή τη από τα 22 πλέον. Έτσι ώστε να προλάβουνε, αν έχουν έστω και τα τελευταία, mm -hmm. ε, τα τελευταία τους αυγουλάκια που λέμε εμείς όμορφα και γλυκά, ναι, ναι. να προλάβουν να τα σώσουν αν θέλουν κάποια στιγμή να γίνουν μανούλες. Θέλω να μου πεις αυτές τις καταδύσεις ah. που σε βλέπω τόσα χρόνια, ah. που βάζεις κάτι, ολόσομες <laughs> φόρμες. Το οξυγόνο και βουτά και νέ, νέ. με πιάνει η ψυχή μαγεία, μου. Μαγεία. Ότι. Εσύ άρεσε να πιάνει ψυχή, Σωμένα μου φρεντιλάει η καρδιά. <laughs> ναι. <laughs> για πε μου λίγο για τι καταδύσει. Τι <laughs> καταδύσει <σταμάτησες> ξεκίνησα το 2013. <Είναι> τι σταμάτησε <στά> τώρα. Ε, τώρα έχω λίγο καιρό να κάνω, <στά> γιατί δεν προλάβαινα, δεν είχα χρόνο. Πόσο ήθα <στά> αυτό το πράγμα, δεν φοβάσαι <στά> εκεί κάτω στο βυθό. Καθόλου. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο παράκι με τον Νίκο Παπαδάκη, τον Γιώργο Ταλαβροίδη, πολύ κόσμο, φίλου και παρέε κλπ. Και είμαστε μια ομάδα και βουτάμε.